Πάμε και στην πολιτική προστασία, κυρίες και κύριοι. Θα συνομιλήσουμε με τον Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, τον κύριο Πρόδρομο Ασλανίδη, για να δούμε λίγο πώς θα είναι ο καιρός στις επόμενες ημέρες, γιατί υπάρχει ένα έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Καλησπέρα σας, κύριε Ασλανίδη. Σας ευχαριστώ. Καταρχήν, να δούμε λίγο τώρα πώς θα κινηθεί ο καιρός στις επόμενες ημέρες, γιατί υπάρχει και το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Φαίνεται πως θα παρουσιάσει μεταβολή ο καιρός και στην περιοχή μας, στη Δυτική Μακεδονία. Βέβαια, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό η επικινδυνότητα των φαινομένων που προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καθώς στην περιοχή μας δεν θα σημειωθούν τόσο ισχυρά φαινόμενα, όπως φαίνεται σύμφωνα με τα μέχρι τώρα προγνωστικά στοιχεία. Περισσότερο το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αφορά την κεντρική και νότια Ελλάδα, καθώς από το πρωί, τα ξημερώματα της Τετάρτης, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, ένα χαμηλό βαρομετρικό σύστημα πλησιάζει και στην περιοχή μας στην Ελλάδα και επηρεάζει, όπως είπαμε, την κεντρική και νότια χώρα. Για τη Δυτική Μακεδονία, ωστόσο, για αύριο Τετάρτη προβλέπεται άστατος καιρός, πιθανότητα να συμβηθούν κάποιες τοπικές βροχές, όμως το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας, που δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου για αύριο Τετάρτη 28 Οκτωβρίου. Αυτή η εικόνα θα είναι σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, η πτώση της θερμοκρασίας και μπορούμε να δούμε πιθανές βροχές? Θα είναι σε όλη την Δυτική Μακεδονία, βοριάδες από το πρωί της Τετάρτης και χαμηλά οι θερμοκρασίες αύριο, που όπως είπαμε δεν θα ξεπεράσουν τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα. Πότε βλέπουμε να ανοίγει ο καιρός, κύριε Διευθυντά? Υπάρχει εικόνα για να ανοίγει ο καιρός ή θα δούμε και τις επόμενες ημέρες να έχουμε την πτώση της θερμοκρασίας? Τι εικόνα έχετε? Είναι σύντομο αυτό το κύμα που περνάει από την περιοχή μας και τη χώρα μας γενικότερα. Φαίνεται πως σταδιακά εξασθενούν τα φαινόμενα το βράδυ της Τετάρτης και το πρωί της Πέμπτης. Στη συνέχεια προβλέπεται βελτίωση του καιρού. Βέβαια, οι θερμοκρασίες δεν θα ξαναφτάσουν στα επίπεδα αυτά των 21-22 βαθμών Κελσίου. Χαμηλότερες θερμοκρασίες, καθώς βέβαια πλησιάζουμε και προς το τέλος Οκτωβρίου και οι ελάχιστες θα σημειώνουν τόση, αλλά και οι μέγιστες τιμές δεν θα ξεπεράσουν τους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Δεν φαίνεται όμως για τώρα κάποια πολύ σημαντική μεταβολή που να πούμε ότι θα χειμωνιάσει μέχρι και το τέλος της εβδομάδας που διανύουμε. Ωραία. Τώρα, όσον αφορά να έρθω λίγο και στα συντονιστικά πολιτικής προστασίας, τελειώνει η αντιπυρική περίοδος τέλη του Οκτώβρη. Και έχουμε πλέον τα συντονιστικά τα οποία συνεδρίασαν το προηγούμενο διάστημα όσον αφορά την ετοιμότητα. Είμαστε σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε την χειμερινή περίοδο, κύριε Διευθυντά, και με την προμήθεια λατιού και όλες οι ενέργειες έχουν γίνει από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Πού βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, ήδη έχουν ξεκινήσει τα συντονιστικά όργανα, έχουν γίνει συσκέψεις των συντονιστικών οργάνων των περιφερειακών ενωτήτων Φλόρινας, Καστοριάς και Κρεβενών. Το επόμενο διάστημα θα συνεδριάσει και το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Ήδη έχουν γίνει οι διαδικασίες για την προμήθεια και τις συμβάσεις που προβλέπονται για την προμήθεια των αλατιών, αλλά και την εκμίσθωση των μηχανημάτων, είτε είναι χειρονιστικά μηχανήματα είτε βοηθητικά μηχανήματα για την αντιμετώπιση του παγετού και τον αποχαιρετισμό του οδικού δικτύου στην περιοχή μας. Βέβαια, είναι νωρίς ακόμα να πούμε ότι θα έρθει ο χειμώνας, αλλά σε κάθε περίπτωση οι υπηρεσίες προετοιμάζονται και μέχρι στο επόμενο 15ήμερο θα είμαστε έτοιμοι για την αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορεί να δημιουργηθούν από την έλλειψη χιονοπτώσεων. Έχουμε τίποτα ελλείψεις? Προσπαθείτε όλες αυτές έτσι ελλείψεις οτιδήποτε να τα αντιμετωπίσετε? Είμαστε καλά, κύριε Ασλανίδη? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είμαστε σε καλό επίπεδο. Βέβαια, στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις, πιστώνονται μηχανήματα ιδιωτικά για τον αποχαιρετισμό. Σε γενικές γραμμές είμαστε σε καλό επίπεδο. Υπάρχει έμπειρο προσωπικό στον αποχαιρετισμό στο τμήμα μηχανολογικού εξοπλισμού και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται χρόνια με τον αποχαιρετισμό θα τα καταφέρουν και φέτος, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια κάτω από δύσκολες βέβαια συνθήκες και πρωτόγνωρες συνθήκες που διανύουμε με τον κορονοϊό στην περιοχή μας και γενικότερα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Όμως αυτό νομίζω δεν αποτελεί πρόβλημα και θα το αντιμετωπίσουμε όπως γίνεται κάθε χρόνο με την ενημέρωση που θα έχουμε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τις έγκαιρες προγνώσεις και τις έγκαιρες επισημάνσεις που θα γίνονται, έτσι ώστε
να γίνεται, να τεθεί το προσωπικό σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας όταν προβλέπονται χιονοπτώσεις και να υπάρχει άμεση απόκριση του μηχανισμού.